Στην στεριά, μάλλον έχασε το δρόμο της μια φαλενίτσα και ήρθε στην Αργάκα, ε. Ναι, δεν είναι μόνο μία τελικά. Είναι με βάση ανακοίνωση του Τμήματος Αλληλείας, συνολικά εντοπίστηκαν 4. Οι 3 ήταν ζωντανές και κατάφεραν να συνεχίσουν το ταξίδι τους με τη βοήθεια και λειτουργών του Τμήματος Αλληλείας και κατοίκων της περιοχής. Τις ξαναπροώθησαν στη θάλασσα και συνέχισαν το ταξίδι τους. Για μία από αυτές, η οποία είναι νεκρή, θα γίνουν σήμερα εξετάσεις και να δουν και να διαπιστώσουν και τα αίτια. Υπάρχουν πληροφορίες ότι σε άλλες 2 περιπτώσεις στην περιοχή εκεί στις βόρειες ακτές του νησιού μας, στις κατεχόμενες περιοχές, στο Καραποστάσι, εκεί στην περιοχή της Μόρφου, επίσης εντοπίστηκαν άλλα 2 κίδη. Είναι λίγο περίεργο αυτό το οποίο συνέβη, η Κατερίνα. Δεν είναι σύνηθες φαινόμενο να χάνουν τον προσανατολισμό τους κοπάδια από φάλαινες. Είναι του τύπου ζηφιός, έτσι ονομάζονται αυτά τα κίτη τα οποία ζουν στη Μεσόγειο. Ζουν σε μεγάλα βάθη και είναι πραγματικά περίεργο, αξιοπερίεργο το γεγονός ότι εντοπίστηκαν χθες το πρωί στην παραλία στην πόλη Χρυσοχούς. Κάποιοι βέβαια συνδέουν αυτό το γεγονός με τους σεισμούς που έχουμε, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Χρειάζεται να γίνουν εξετάσεις, απλώς λέμε τις εικασίες που υπάρχουν, ναι. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί, γιατί έχει σημασία για αυτά τα θαλάσσια κίτη. Να βρούμε τους λόγους για τους οποίους έφτασαν στις ακτές του διαμερίσματος της πόλης Χρυσοχούς. Πριν από έναν χρόνο, ναι, είχε εντοπιστεί ένα ζηφιός και σε νεκρός όμως, σε παραλία στα Μανδριά. Θα δούμε σήμερα αν και ο νεκρός, που η νεκρή φάλινα που εντοπίστηκε, αν ήταν χτυπημένη και ποια είναι τα αίτια. Πάντως ήταν ένα φαινόμενο πραγματικά που συγκέντρωσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σίγουρα. Από κατοίκους της πόλης Χρυσοχούς. Είναι ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο για την περιοχή. Ναι, 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 και αξίζει λίγο να το μελετήσουν για να δουν, γιατί αυτό που είπες και εσύ πριν, ότι ενδεχομένως κάποιοι να το συνδέουν μαζί με τους σεισμούς, δεν ξέρω αν έχει βάση. Θα πρέπει κάποιος επιστημονικά να μας το αναλύσει και αυτό. Και από την άλλη, εντάξει, να δώσουμε σημασία στο γεγονός ότι τα 3 κίτη οδηγήθηκαν, διασώθηκαν, οδηγήθηκαν, πήγαν ξανά, αντιλαμβάνομαι, μέσα. Ναι. Βοηθήθηκαν και τα έσπρωξαν προς στα βαθιά και συνέχισαν το ταξίδι τους, από ό,τι τουλάχιστον, γιατί παρακολούθησαν για κάποιο χρονικό διάστημα την πορεία τους. Ναι. Φαίνεται ότι κινούνταν κανονικά προς τα βαθύτερα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά, είσαι έτοιμος για την Κυριακή, Κώστα μου?